Είναι όλα τα τρακτέρ στον δρόμο από ό,τι είδατε να έρθουν εδώ να μας δώσουν απαντήσεις. Όχι 4 χρόνια όταν είναι εκλογές με τις γραβάτες να έρθουν τα χωριά. Τώρα να κατέβουν κάτι που υπάρχουν τα τρακτέρ. Λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι της Τετάρτης, αγρότες με τρακτέρ μπήκαν στη Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα διεκδικώντας λύσεις στα προβλήματά τους ακόμα πιο δυναμικά, πραγματοποιώντας μία από τις μεγαλύτερες παμεσσηνιακές κινητοποιήσεις των τελευταίων χρόνων. Ως εδώ και μη παρέγγει. Τώρα ήρθαμε ειρηνικά. Με την άλλη θα έχει θέμα. Για τα κούρκουλα! Για τα κούρκουλα τι θα κάνουμε! Σήμερα ήταν η τελευταία μέρα. Τα τρακτέρ παρατάχθηκαν στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας και στη συνέχεια βρέθηκαν στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας. Κλιμακώνουμε μέρα με τη μέρα σύμφωνα και με τις αποφάσεις του συντονιστικού των μπλόκων της Νίκαιας. Δίνουμε δυναμικό παρόν σήμερα στην Καλαμάτα, διεκδικώντας τα αυτονόητα, δηλαδή την επιβίωσή μας. Δεν υποχωρούμε. Αυτό έχουμε να δώσουμε το μήνυμα στην κυβέρνηση και να προσπαθήσει να λύσει τα αιτήματά μας. Αυτό θέλουμε. Αυτό και μόνο. Εμείς δεν κάνουμε πίσω. Δεν είναι, παιδιά, διαδήλωση αγροτών. Είναι διαδήλωση κοινή για όλο τον κόσμο. Όποιος θα καταλάβει, το κατάλαβε. Ούτε να μας γίνει ούτε τίποτα. Ο κόσμος πρέπει να είναι εδώ παρόν με εμάς. Δεν είναι μόνο αγρότες. Σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη ατμόσφαιρα, οι αγρότες είχαν σύντομη συνομιλία έξω από το διοικητήριο με τους αντιπεριφερειάρχες Μεσσηνίας Βασίλη Καπέλιο και πρωτογενούς τομέα Στάθη Αναστασόπουλο, από τους οποίους ζήτησαν έκτακτη σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου. Απαντούμε στις προκλήσεις του Πρωθυπουργού που μας χαρακτήρισε επαγγελματίες διαδηλωτές. Του λέμε ότι τα προβλήματα είναι πολλά, ότι δεν θα κάνουμε πίσω αν δεν λύσει έστω και ένα από τα αιτήματά μας. Οι απαντήσεις που μας δίνει είναι κοροϊδία. Το κάνει για να κλείσει τα μάτια εδώ των κατοίκων των πόλεων που δεν ξέρουν τι γίνεται στην αγροτιά. Εμείς που ξέρουμε, γι' αυτό ήρθαμε εδώ να βροντοφωνάξουμε. Να στηρίξουν αυτόν τον αγώνα δεν είναι μόνο για τους αγρότες, είναι για όλο το λαό, γιατί χρειαζόμαστε ποιότητα ζωής. Το κεφάλαιο μας έχει ξεφτυλίσει. Οι μικροαστοί είμαστε σαν εγκληματίες από το πουθενά. Αγωνιστές άνθρωποι του μεροκάματου. Όπως αναφέρουν, δεν θα υποχωρήσουν αν δεν δοθούν άμεσα πραγματικές λύσεις και δεν ληφθούν δραστικά μέτρα προκειμένου να μπορέσει να επιβιώσει ο αγροτικός τομέας.